Για τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης ετοιμάζονται οι εργαζόμενοι και στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας και μάλιστα για τον σκοπό αυτό το σωματείο τους μαζί με την ΑΔΔΗ έχει δώσει σινιάλο για την εκκίνηση της δραστηριοποίησης των εργαζόμενων στην ΔΕΘ το Σάββατο που μας έρχεται, ναυλώνοντας μάλιστα και λεωφορείο. Παράλληλα, το διάστημα αυτό γίνεται ενημέρωση όλων των εργαζομένων για τις κινητοποιήσεις, αλλά και για το τι μέλη γενέστε, αφού όπως φαίνεται η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει άμεσα σε κινητικότητα 15.000 τουλάχιστον εργαζόμενων από τις 25.000 που τέθηκαν σε αυτήν την διαδικασία, όπως είπε πρόσφατα και ο Πρωθυπουργός. Έχουμε ξεκινήσει την ενημέρωση των συναδέρφων για την κινητοποίηση που είναι να πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 7 Σεπτεμβρίου στις 6 ώρα το απόγευμα στην πλατεία Αριστοτέλους εν ώψη των εγγενείων της έκθεσης. Προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε όσο περισσότερο κόσμο μπορούμε για να πάμε εκεί και να διαμαρτυρηθούμε για τα όσα συμβαίνουν στη ζωή μας τα τελευταία 3 χρόνια. Η διάθεση του κόσμου είναι πολύ καλή, είναι πολύ θετική. Γιατί βλέπουν ότι μόνο πλέον με αυτόν τον τρόπο των αγώνων θα μπορέσουν να κατορθώσουν κάτι και να δείξουν στους κυβερνώντες ότι ζουν σε ένα παραμυθένιο κόσμο και έξω από την πραγματικότητα. Επίσης, σήμερα το απόγευμα στις 7.30 ώρα στο εργατικό κέντρο έχουμε μια συνάντηση όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία ώστε να μπορέσουμε να οργανώσουμε τον αγώνα μας. Το Σάββατο θα έχουμε λεωφορεία σε συνεργασία με την ΑΔΔΗ ώστε να μπορέσουμε να πάμε όσο περισσότερο μπορούμε στην έκθεση. Πάντως από την άλλη πλευρά, ενώ εσείς ετοιμάζεται για κινητοποιήσεις και για αντιδράσεις διαμαρτυρίες, έχουμε τον κύριο Σαμαρά, τον Πρωθυπουργό, να δηλώνει ότι από τις 25.000 που είναι στη διαθεσιμότητα, άμεσα θα πρέπει να οδηγηθούν σε κινητικότητα, να το πω, 15.000, εν ώψη και του ερχομού της Τρόικας. Δεν είναι κινητικότητα, είναι απολύσεις. Έχουν συνδεθεί με απολύσεις. Αυτό δεν ανάγκη να μας το πει ο Πρωθυπουργός. Το γνωρίζουμε, είναι υπογεγραμμένο στο μνημόνιο το οποίο έχουν υπογράψει. Εμάς ο σκοπός μας είναι η ανατροπή πλέον όλης αυτής της πολιτικής και των μνημονίων. Δεν βλέπουμε ότι δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Πρέπει να βρούμε έναν άλλον δρόμο ώστε να μπορέσουμε να περπατήσουμε και να μπορέσουμε να ζήσουμε πλέον ως χώρα. Αυτό είναι για μας που πρέπει να κυνηγήσουμε αυτή τη στιγμή. Πιστεύετε ότι υπάρχει λύση? Έχουμε και τις γερμανικές εκλογές, όπου παίζονται, σύμφωνα τουλάχιστον με πολλά δημοσιεύματα, πολλά πολιτικά παιχνίδια. Κοιτάξτε, λύσεις υπάρχουν. Οι λύσεις όμως δεν μπορεί να είναι μεμονωμένες. Οι λύσεις πρέπει να είναι πανευρωπαϊκές αυτή τη στιγμή. Πρέπει να αλλάξει η πολιτική σε όλη την Ευρώπη, στο πώς βλέπουν την όλη κατάσταση. Θα πρέπει πλέον να καταλάβουν ότι θα πρέπει να πάρουν το μέρος των λαών και όχι το μέρος κάποιων ανθρώπων οι οποίοι κερδίζουν στις πλάτες των λαών της Ευρώπης. Θα πρέπει πλέον να ξαναδούμε για ποιο λόγο έγινε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιες ήταν οι αρχικές διακηρύξεις και να ξαναγυρίσουμε πλέον σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση των λαών που λέγαμε και όχι αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση των κερδοσκόπων.